Αλλάξουμε κλίμα. Μέλη του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Αργολίδα στις Σπασίες, σε Κορινθία, Αρκαδία και Αργολίδα βρέθηκαν και πάλι σήμερα στον κόμβο της Στέρνας, καταγγέλλοντας ως απαράδεκτες τις δηλώσεις Μπατζελή ότι οι αγρότες Πελοποννήσου δεν έχουν πρόβλημα. Έχουμε το νέο μπλόκο. Η συνέχεια του αγώνα μας. Συνεχίζουμε με νέο μπλόκο. Ήδη είχαμε τις επαφές και με τα άλλα μπλόκα στην Ελλάδα. Βγάλαμε το πλαίσιο, τα 9 αιτήματα αυτά που πάνε τα 20 μπλόκα και όλα τα μπλόκα της Πελοποννήσου με αυτό το πλαίσιο και συνεχίζουμε τον αγώνα. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δείχνει την αδιαλαξία του. Δεν μας παίρνει χαμπάρι καθόλου. Και εμείς απαντάμε ότι δεν τους παίρνουμε χαμπάρι μέχρι να δικαιωθούμε. Δεν φεύγουμε από εδώ πέρα μέχρι να δικαιωθούμε. Από ποιους νομούς έχουμε αγρότες εδώ? Αργολίδα, Αρκαδία, Λακωνία και Κορινθία. Είστε ικανοποιημένοι από τη συμμετοχή? Πάντα έτσι γίνεται, λίγοι. Και το 21 λίγοι ξεκίνησαν τον αγώνα. Έτσι, μετά έρχονται και πολλοί. Βασικά αιτήματα. Τα βασικά αιτήματα είναι το Μητρό Αγροτών. Εκεί έχουμε τη διαφορά μας, ότι θέλουν να ξεκληρώσουν τους μικρούς και μεσαίους αγρότες. Αυτό το πλαίσιο που δίνει το Υπουργείο Γεωργίας, αυτό μας δείχνει ότι οι μικροί θα φύγουν γύρω στους 250.000 αγρότες και κτηνοτρόφοι από το επάγγελμα και θα πάνε στους μεγάλους, νομίζοντας οι μεγάλοι ότι θα υποφοληθούν τις καλύτερες τιμές. Όχι, πάνε να φτιάξουν νέες πολυεθνικές, νέους τσιφλικάδες πάνε να φτιάξουν. Αυτή την ώρα στην Πελοπόννησο πόσα μπλόκα έχουμε? Έχουμε στον πύργο 1, στην Αιγαλία 2 και το τρίτο είναι εδώ, σε εμάς. Που είναι συντεταγμένο με το πλαίσιο του Προμαχώνα. Βλέπουμε ήδη ότι έχουμε κάποιες μικρές σουρές αυτοκινήτων. Θα παραμείνετε εδώ, θα ανοίξετε τι θέσεις? Εμείς θα παραμείνουμε. Θα παραμείνουμε μέχρι να δικαιωθούμε. Και τις δύο λωρίδες. Και τις δύο λωρίδες. Ήδη θα μαζευτούν και τα αυτοκίνητα εδώ πέρα και θα τους ανοίξουμε σιγά σιγά να φύγουν. Στο προηγούμενο μπλόκο είδαμε ότι μετά από 20 ώρες φύγατε. Τι σας κάνει να πιστεύετε πως αυτό το μπλόκο θα παραμείνει περισσότερο? Μα το είχαμε πει ότι πάμε συμβολικά. Δείχνουμε τα δόντια μας, ακούστε μας και εμάς τους μικρούς. Δεν μας ακούσανε. Οπότε η δυναμική θα είναι τώρα. Δηλαδή τώρα θα παραμείνετε? Θα παραμείνουμε. Μετά από εδώ φύγαμε, πήγαμε στην Τρίπολη. Μιλήσαμε με τον Περιφερειάρχη. Και τώρα συνέχεια θα κλιμακώνουμε τον αγώνα μέχρι που να ακουστούμε. Η κυρία Μπατζελή δεν μας έπεισε ότι δεν έχει λεφτά. Λοιπόν, εμείς θα εξακολουθήσουμε να επιμένουμε στον αγώνα μας, γιατί ο μόνος τρόπος που μας μένει είναι τα μπλόκα. Και ας τα κατηγοράνε. Εάν δεν υπήρχαν τα μπλόκα, ούτε καν θα μας είχαν βγάλει, ούτε στις τηλεοράσεις, ούτε πουθενά. Λοιπόν, είναι ο μόνος τρόπος που μπορούμε να διεκδικήσουμε τα δίκαια, γιατί όλοι αναγνωρίζουν ότι είναι δίκαια τα αιτήματά σας, αλλά κανένας δεν βάζει το χέρι στην τσέπη. Φάνηκε τελικά ότι συνολικά οι αγρότες σε όλη την Ελλάδα έχουν το πρόβλημα πολύ βαθιά μέσα στην καρδιά τους. Λοιπόν, και πιστεύω δηλαδή ότι και αυτοί θα κλιμακώσουν τον αγώνα τους μέχρι που να δικαιωθούν. Εμείς εδώ πέρα δεν ήρθαμε για πλάκα. Εδώ όπως βλέπετε είναι βουνά, κρύο, χιόνι. Καθόμαστε όλη τη νύχτα εδώ πέρα να είμαστε γιατί όχι για πλάκα, έτσι για να περάσουμε την ώρα μας. Και απόψε θα το γλεντήσουμε. Ελάτε μαζί μας απόψε. Οι αντιαγροτικές πολιτικές που εφαρμόζονται τόσα χρόνια στη χώρα μας μας οδηγούν σήμερα τη μικρομεσαία αγροτία να μας στον δρόμο. Αλλά ακόμα περισσότερο μας προκαλούν οι θρασίτατες δηλώσεις της κυρίας Μπατζελή, που είπε ότι οι αγρότες της Πελοποννήσου πουλάνε καλά τα προϊόντα τους. Και είπε παράδειγμα το λάδι που πουλιέται 2 ευρώ. Οι εμπορομεσάζοντες μας το παίρνουν 2 ευρώ και ο λαός το τρώει 7. Αυτά είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα, γι' αυτό βγαίνουμε στον δρόμο και θα φύγουμε νικητές από εδώ. Δεν σταματάμε τον αγώνα μας. Εμείς είπαμε και είχαμε όλη την καλή διάθεση. Ξεκινήσαμε κλιμακωτά της κινητοποίησης, πήγαμε και στην περιφέρεια, κάναμε τα πάντα, καμία απάντηση, τίποτα στα αιτήματά μας, πλήρως αδιαφορία και όχι μόνο πλήρως αδιαφορία, αλλά θα λέγαμε και πρόκληση από τη μεριά της κυβέρνησης με τις δηλώσεις της Υπουργού ότι οι αγρότες της Πελοποννήσου κανένα πρόβλημα δεν έχουν και αυτό δεν κάνουν κινητοποίησεις. Θα συνεχίσουμε και θα κλιμακώσουμε ακόμα περισσότερο τους αγώνες μας.